Λοιπόν, είπε ερωτευμένη μαζί. Αυτές ήταν και η την Άσπατσίνα, την ξέρω. Και η άλλη κοπέλα. Η άλλη κοπέλα ήταν και οι δύο στο X Factor. Όχι, στο Fame Story. Στο Fame Story, παλιά. Το Fame Story, το 2002. Στην Ελλάδα, κενό, 54. Δεν ήμουν εδώ. Εγώ δεν το παίζω αθώα περιστερά και έχω κάνει και εγώ λάθη στη τηλεοπτική μου καριέρα. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια είμαστε σε εκπομπές που παράγουμε πρωτογενώς υλικό για συζήτηση κτλ. Τουλάχιστον στο 70-80%. Γιατί και εμείς αναπαράγουμε κάποιους άλλους, Σαρβίλα, αυτό το θέμα. Αλλά στο 60-70% παράγουμε καινούργιο υλικό, 80%. Εγώ θεωρώ ότι είναι δημοσιογραφικά, ρε παιδί μου, λίγο παροχημένο να πας. Γυρίζει τον χρόνο 10 χρόνια πίσω, δεν ξέρω πότε ήταν τα διάρκεια. 12 χρόνια. 2002. Δεν ήταν για την εποχή, μια χαρά ήταν και καλά κάνανε. Αλλά βλέπετε ότι τα πράγματα εξελίσσονται. Γι' αυτό δηλαδή, ας πούμε, το X Factor δεν το λέγανε αυτό. Fame Story. Fame Story. Το Fame Story. Παιδιά, όταν βγει. Δηλαδή, να σας πω και κάτι άλλο. Το Voice, μετά από 15 χρόνια, θα είναι και αυτό παροχημένο. Δηλαδή, βγαίνουν καινούργια κόνσεπτ. Τώρα φαίνεται. Αυτό είναι το. Για ποιο λόγο τώρα να πάμε να βρούμε την Άσπατσίνα και την άλλη κοπέλα που δεν ξέρω πώς τη λένε, να πούνε ότι είναι ερωτευμένη μία με την άλλη και μου κλεβε ρούχα. Πώς σου και φαίνεται. Ποιος σχέστηκε δηλαδή. Πώς σου φαίνεται όμως ότι η Ναταλία έκανε νούμερα. Έκανε νούμερα με την Άσπα. 26-27% όπως είναι. Το έχουμε ξαναπεί ότι και να πάρετε και τον Τζάκα και τον πρόδρομο και να του βάλετε πάλι μαζί πώς είναι μετά από 15 χρόνια, θα κάνουν νούμερα. Έχει ενδιαφέρον. Εμείς όμως οφείλουμε να κάνουμε πράγματα που δεν έχουν μόνο ενδιαφέρον με τα νούμερα, αλλά πας και ένα βήμα μπροστά το lifestyle. Εξαρτάται πώς αντιμετωπίζεις πάντοτε ένα θέμα. Το να το δεις, ας πούμε, ένας άνθρωπος πώς είναι. Όχι, πώς είναι μετά από 15 χρόνια. Για μένα έχει μια νοσταλγία. Αν έχει αλλάξει μετά από 15 χρόνια, αν έχει αλλάξει, έχει ένα ενδιαφέρον. Και το συγκεκριμένο σου λέει. Αλλά μετά να κάνει. Εσένα σ' αρέσει να κάνει μια εκπομπή. Ωραία, παύριο λοιπόν να πούμε στην Τριφίδου και στην ομάδα μα όλη, την Αλεξάνδρα, την Σαζακλή. Να πάρουν Big Brother και να κλείσουν τον Τσάκα. Το πρόδρομο να φέρουμε. Ήμουν ερωτευμένο με τη Μέρη Σκόρδου. Μπορούμε να τη φέρουμε. Τη Μέρη Σκόρδου. Γυμνή όμως. Τον ποιον άλλον. Να πάρουμε όλοι να δούμε πώς είναι τώρα. Θα κάνουμε νούμερα, έχει νόημα. Πες μου ρε Φέι, μου τα ακούω. Λέω, το να δεις έναν άνθρωπο πώς ήταν πριν από πολλά χρόνια, έχει ένα ενδιαφέρον. Από εκεί πέρα όμως, το να κάνεις τα ίδια που ήταν πριν από 15 χρόνια, ενώ η τηλεόραση έχει αλλάξει, μαζί με όλα όσα αλλάζουν, αλλάζει και η τηλεόραση γιατί είναι ο καθρέφτης αυτού που ζούμε, καλός ή κακός. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Το Αντένα ξέρω ότι μάλλον έχει τα δικαιώματα για το Fame Story 5 που δεν έγινε ποτέ. Αν γινόταν ένα τώρα Fame Story 5. Χαμός δεν θα το βλέπω ο κόσμος. Πρέπει να ξυπνήσω. Με το Voice σε πληροφορώ ότι δεν θα το βλέπω. Πήρα, παρακαλώ, ναι, δεν μπορώ. Δεν θα το βλέπω ο κόσμος, όχι. Με το Voice. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε η Φέη για να το πω τρίτη φορά και να το κλείσω. Ότι, να δούμε, άντε πες ότι είναι είδους τηλεόρασης, να πάμε να δούμε πώς είναι ένας παίκτης μετά από 15 χρόνια. Δηλαδή να πούμε, τότε ήσουν εκεί, τώρα τι έκανες. Έκανες καριέρα. Σε βοήθεια στο παιχνίδι. Αυτό έχει ένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Ωραία, το να βγουν όμως μετά από 15 χρόνια, συγγνώμη, και να πει μία ότι μου πήρε τα ρούχα της ντουλάπας. Σε μένα η Ελένη δεν θα πάντα να με εγώ, δικιά μου επιλογή ήταν δικιά μου επιλογή για να πω την άποψή μου. Για να πω την άποψή μου. Για να το αποδομήσω το έπαιξα. Δεν το έπαιξα για να το προβάλλω. Αν καθίσει να δει όλε τι εκπομπέ. Για να το αποδομήσω το έπαιξα. Εάν καθίσει να δει όλε τι εκπομπέ τι παίζουν. Κάποια θέματα δεν θα είναι αυτά που σου ταιριάζουν, κάποια θέματα θα είναι αυτά που δεν ναι, ρε, ήθελα να το παίξουμε για να πω την άποψή μου όμως. Εντάξει. Γιατί ακόμα και στο lifestyle το οποίο κάνουμε, υπάρχει και μια αισθητική. Για μένα δεν κακό να βγάλεις έναν άνθρωπο και να ρωτήσεις τι έκανε μετά από 15 χρόνια. Είναι κακό όμως να το βγάλεις μετά από 15 χρόνια και να πεις τι έγινε τότε πριν 15 χρόνια, αν της πήρε τα ρούχα από την ντουλάπα. Μα αφού είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει ο άνθρωπος. Προφανώς δεν έχει κάτι να πει καινούργια, κυρία Τσίνα. Πραγματικά. Τα ίδια και τα ίδια. Το μυαλό μου πραγματικά. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σας. Ότι παρακολούθησα την εκπομπή. Και τη συναυλή με τον Τσάνι θα μου πει. Όχι. Εμένα δεν με ενόχλησε η Τσίνα. Με ενόχλησε πιο πολύ η άλλη κοπέλα που βγήκε και είπε ότι είναι ερωτευμένη μαζί μου. Δεν ξέρω τι βλακίε είναι. Μα βγήκε η άλλη και πήγε τα ρούχα πάλι. Τι να πει η άλλη κοπέλα. Να σε ενδιαφέρει, ρε παιδιά. Μα τι να πει και η άλλη. Αυτό είναι. Η μία ξέδωσε την άλλη προφανώς. Προχωράμε. Προχωράμε στη δόξα νομικού που την έχουν βάλει τώρα στο μάτι. Γιατί. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Αμάν ρε Φέη, σιγά. Κωνσταντίνε, τι. Τι Κωνσταντίνε. Λοιπόν, του χρόνου Fame θα κάνουμε μια μισή ώρα εκπομπή, εγώ μια μισή εσύ το πρωί. Και εμείς. Και ο καθένας θα κάνει. Να επιλέξετε. Θα είναι ο Μπογδάνος εδώ. Α, είναι δύσκολο, παιδιά. Δεν μπορώ να διαλέξω. Α, το κάνουμε reality του χρόνου. Με το λιάγκα τη Σκορδά. Με διαφορετική θα μοιράσουμε παρέα. Την πρωινή ζώνη μια μισή ώρα. Ποιος θα ξεκινάει. Θα τα αποφασίσει ο Λάτσος αυτά. Α, είναι και σαφώς. Αλλού άνοιγε ο σταθμό.